Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε την επίλυση του δεύτερου θέματος εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2019 για το μάθημα λειτουργικά συστήματα του κύριου Μινά Δασυγένη από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Αν ο λογαριασμός αντικατάστασης σελίδων FIFO χρησιμοποιηθεί με 3 πλαίσια σελίδας και 8 σελίδες, πόσα λάθη σελίδας θα προκύψουν με τη στοιχειοσειρά αναφορών 01 72 32 31 τα 2, 7, 1, 0, 3, αν τα πλαίσια είναι αρχικά άδεια. Μετά επαναλάβετε το ίδιο πρόβλημα για τον αλγόριθμο LRU, στη συνέχεια επαναλάβετε με τον αλγόριθμο βέλτιστης αντικατάστασης και συγκρίνετε τα αποτελέσματά σας. Αρχικά με τον αλγόριθμο FIFO, δηλαδή First In, First Out, αντικαθιστούμε τη σελίδα που έχει παραμείνει στη μνήμη το μέγιστο χρονικό διάστημα. Ξεκινάμε με το πρώτο νούμερο. Εφόσον οι σελίδες είναι άδειες, το 0 θα μπει στη σελίδα 1. Συνεχίζουμε με το επόμενο στοιχείο 1 που θα μπει στη δεύτερη σελίδα εφόσον είναι άδεια. Κάθε φορά που εισάγεται ένα νέο στοιχείο στις σελίδες, έχουμε ένα page fault. Οπότε έχουμε το 0 και το 1. Στη συνέχεια το 7 θα μπει στην τρίτη σελίδα που είναι κενή και θα μετρήσει ένα page fault. Το 2 αντικαθιστά το 0, επειδή το 0 έχει περισσότερο χρόνο στη μνήμη. Και επίσης έχουμε ένα page fault. Το 3 θα αντικαταστήσει το 1 στη σελίδα 2, επειδή έχει πλέον τον μεγαλύτερο χρόνο στη μνήμη. Στη συνέχεια το 2 υπάρχει ήδη στη μνήμη, οπότε θα παραμείνει όπως είναι. Το ίδιο ισχύει και για το 3. Το επόμενο στοιχείο, το 1, αντικαθιστά το 7, το οποίο όπως βλέπουμε βρίσκεται για αρκετό χρόνο στη μνήμη. Το 7 παίρνει τη θέση του 2, επειδή όπως βλέπουμε το 2 έχει περισσότερο χρόνο στη μνήμη. Και έχουμε page fault για κάθε νέο αριθμό που μπαίνει στη μνήμη. Το 2 τώρα παίρνει τη θέση του 3, επειδή έχει περισσότερο χρόνο από τις άλλες δύο σελίδες. Και έχουμε ένα page fault. Το 7 υπάρχει ήδη στη μνήμη, οπότε παραμένει όπως είναι. Επίσης το 1 υπάρχει στη μνήμη, οπότε συνεχίζει όπως είναι. Το 0 θα μπει στη θέση του 1, γιατί όπως βλέπουμε έχει περισσότερο χρόνο στη μνήμη. Και έχουμε ένα page fault. Τέλος το στοιχείο 3 θα αντικαταστήσει το 7, το οποίο όπως βλέπουμε βρίσκεται για αρκετό χρόνο στη μνήμη. Και έχουμε ένα page fault. Σύνολο έχουμε 10 page faults. Για τον αλγόριθμο LRU αντικαθιστούμε τη σελίδα η οποία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για το μεγαλύτερο χρόνο σε σχέση με τις υπόλοιπες σελίδες. Ξεκινάμε με το 0, το οποίο θα μπει στην πρώτη σελίδα η οποία είναι κενή. Συνεχίζουμε με το 1, το οποίο θα μπει στη δεύτερη σελίδα. Επίσης το 7 θα μπει στη τρίτη σελίδα, η οποία είναι κενή. Για κάθε νέο αριθμό που μπαίνει στη μνήμη, έχουμε ένα page fault. Το 2 αντικαθιστά το 0, διότι η σελίδα 2 και η σελίδα 3 χρησιμοποιήθηκαν
πιο πρόσφατα από τη σελίδα 1. Και έχουμε ένα page fault. Αντίστοιχα το 3 αντικαθιστά το 1 στη σελίδα 2, διότι σελίδα 1 και σελίδα 3 χρησιμοποιήθηκαν πιο πρόσφατα. Και έχουμε ένα page fault. Το στοιχείο 2 υπάρχει ήδη, οπότε η μνήμη θα παραμένει όπως είναι. Επίσης το 3 υπάρχει ήδη, οπότε θα μείνει όπως είναι. Το 1 θα μπει στη σελίδα 3 και θα την καταστήσει το 7, διότι η σελίδα 1 και η σελίδα 2 χρησιμοποιήθηκαν πιο πρόσφατα από τη σελίδα 3. Και έχουμε ένα page fault. Το στοιχείο 7 θα την καταστήσει το 2 στη σελίδα 1, διότι η σελίδα 2 και η σελίδα 3 χρησιμοποιήθηκαν πιο πρόσφατα από τη σελίδα 1. Και έχουμε ένα page fault. Το 2 θα την καταστήσει το 3 στη σελίδα 2, διότι η σελίδα 1 και η σελίδα 3 χρησιμοποιήθηκαν πιο πρόσφατα. Και έχουμε ένα page fault. Το 7 υπάρχει ήδη στη μνήμη, οπότε θα παραμείνει όπως είναι. Επίσης το 1 υπάρχει ήδη στη μνήμη, οπότε θα παραμείνει όπως είναι. Το 0 θα αντικαταστήσει το 2 στη σελίδα 2, διότι η σελίδα 1 και η σελίδα 3 χρησιμοποιήθηκαν πιο πρόσφατα. Και έχουμε ένα page fault. Το 3 θα αντικαταστήσει το 1 στη σελίδα 3, διότι η σελίδα 2 και η σελίδα 1 χρησιμοποιήθηκαν πιο πρόσφατα από τη σελίδα 3. Και έχουμε ένα page fault. Page faults 10. Αρχικά το 0 θα μπει στην πρώτη σελίδα, η οποία είναι κενή. Το 1 θα μπει στη δεύτερη, η οποία είναι επίσης κενή. Και το 7 στην τρίτη. Και έχουμε από ένα page fault. Όπως βλέπουμε, το 0 θα χρησιμοποιηθεί πολύ αργότερα σε σχέση με το 1 και το 7. Οπότε το 2 θα αντικαταστήσει το 0. Και έχουμε ένα page fault. Για το επόμενο στοιχείο, όπως βλέπουμε, το 2 και το 1 θα χρησιμοποιηθούν πριν από το 7. Οπότε το 3 θα αντικαταστήσει το 7. Και έχουμε ένα page fault. Το στοιχείο 2 υπάρχει ήδη, οπότε η μνήμη θα παραμείνει όπως είναι. Το ίδιο ισχύει και για το 3. Όπως και για το 1. Για το επόμενο στοιχείο βλέπουμε ότι το 3 θα χρησιμοποιηθεί πολύ αργότερα από το 1 και από το 2. Οπότε το 7 θα αντικαταστήσει το 3. Και έχουμε ένα page fault. Το 2 υπάρχει ήδη, οπότε η μνήμη παραμένει όπως είναι. Το 7 υπάρχει ήδη, οπότε παραμένει όπως είναι. Το 1 υπάρχει ήδη, οπότε η μνήμη παραμένει ίδια. Πλέον δεν ξέρουμε αν αυτά τα στοιχεία ξαναχρησιμοποιηθούν, οπότε το 0 δεν έχει σημασία που θα μπει. Ξέρουμε όμως ότι θα έχει ένα fault. Ας το βάλουμε στη σελίδα 1.
Επίσης, το στοιχείο 3 δεν μας απασχολεί ποιο θα αντικαταστήσει, εφόσον δεν ξέρουμε ποιο από τα τρία στοιχεία θα χρησιμοποιηθεί τελευταίο στο μέλλον. Αλλά θα έχει ένα page fault. Συγκρίνοντας τους αλγορίθμους, βλέπουμε ότι ο καλύτερος αλγόριθμος είναι της βέλτιστης αντικατάστασης, αλλά δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί και έτσι χρησιμοποιείται ως μέτρο σύγκρισης. Για τον αλγόριθμο FIFO υπάρχει περίπτωση να αφαιρέσει σημαντικές σελίδες. Ο LRU είναι καλύτερο συνήθως με τα λιγότερα page faults. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε ίδια page faults. Είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις που συμβαίνει αυτό λόγω ιδιομορφίας προσβάσεων. Εδώ ολοκληρώνεται η επίλυση της άσκησης.